Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι θα ξεκινούσαμε έτσι λίγο χαλαρά για να πάμε στα βαριά πράγματα με όλα αυτά που έχουν γίνει με τις επιθέσεις κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων Σελίδιν. Είδαμε και μία ανακοίνωση των γιατρών χωρίς σύνορα η οποία μας αναστάτωσε. Γι' αυτό έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, τον διευθυντή των προγραμμάτων των γιατρών χωρίς σύνορα, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Και έχουμε θορυβηθεί για το ότι μαθαίνουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική που έχετε για τους αιτούντες άσυλο στην Μυτιλίνη. Η κλινική των ιατρών χωρίς σύνορα πράγματι σταμάτησε για 2 ημέρες τη λειτουργία σε μια κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη όσον αφορά τη βιοπραγία και την επιθετική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένων σε ανθρωπιστικών οργανώσεων, ομάδων εθελοντών, ετώντων άσυλων και κάθε άνθρωπο που στα νησιά του Βορειού Ανατολικού Αιγαίου και στη Λέσβο συγκεκριμένα. Οπότε ως γιατροί χωρίς σύνορα έπρεπε όχι μόνο ότι στεκόμαστε και καταγγέλνουμε καταρχάς και καταδικάζουμε οποιαδήποτε τέτοια μορφή επιθετική ή συμπεριφορά, αλλά παράλληλα προβληματιζόμαστε για την ασφάλεια των ανθρώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες. Και εδώ ερχόμαστε να μιλάμε για υπηρεσίες υγείας που απευθύνονται κυρίως για τον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών που ζουν στο καταβλισμό της Μόρις αλλά και στη Λέσβο. Αλλά παράλληλα μειώνεται το βάρος προς το νοσοκομείο της Λέσβου, ναι, το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε και σε αυτό και σε ό,τι προσφέρει η κλινική. Να πούμε πρώτα, αν μπορείτε κύριε Βεΐζη, να μας πείτε λίγο τι ακριβώς έγινε με τους εργαζόμενους, τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Γιατί είπατε για βιοπραγία και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως γιατροί χωρίς σύνορα, όπως ξέρετε, βρισκόμαστε στη Λέσβο ιστορικά από το 2008. Ναι. Και έχουμε καταγράψει το πώς οι άνθρωποι στη Λέσβο εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς όλους τους ανθρώπους, περιλαμβάνοντας τους πρόσφυγες μετανάστες. Τις τελευταίες 10 ημέρες ως γιατροί χωρίς σύνορα είχαμε 3 περιστατικά με τα μέλη της ομάδας μας. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε όταν ο συνάδελφος ο οποίος περνούσε από το χωριό της Μόριας δέχτηκε προπυλακισμό πηγαίνοντας προς την κλινική. Το δεύτερο περιστατικό αφορούσε τους ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφαν στο σπίτι τους, άρα τους σταματήσανε σε ένα από τα σημεία, τα μπλόκα. Από τα μπλόκα. Στη Μόρια πάλι. Και αυτό ήταν στη Μόρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά ήταν ανησυχητικά περιστατικά και ήταν κομμάτια τα οποία εμείς ως γιατροί χωρίς σύνορα και όχι μόνο τα καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή, είχαν ενημερώσει όμως και τις αρχές για αυτά τα οποία είχαμε καταγράψει για τα 2 περιστατικά τα συγκεκριμένα. Εχθές εγώ ήμουν στη Λέσβο, είχα τη δυνατότητα να μπορέσω να μιλήσω και με τον κοινοτάρχη της Μόριας και με τον δήμαρχο της Μυτιλίνης και με τον περιφερειάρχη και με την ελληνική αστυνομία για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να θέσουμε υπόψη των αρχών τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Mm-hmm. Κάτι το οποίο αυτό που άκουσε τουλάχιστον από την κοινωνική πλευρά ήταν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του προβλήματος. Mm-hmm. Δεύτερον, εκφράζαν την δικιά τους την αλληλεγγύη. Όλοι αιρετοί δηλαδή, έτσι. Βεβαίως. Mm-hmm. Αναγνωρίσανε και παράλληλα εκφράσαν την αλληλεγγύη τους όσο αφορά το κομμάτι των υπηρεσιών των γιατρών χωρίς σύνορα αλλά και των οργανώσεων οι οποίες παρέχουν βοήθεια προς τους ανθρώπους και καλύπτουν αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία. Και μας είπαν ότι θα κάνουν από την κοινωνική πλευρά όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να μπορούν να μειωθούν αυτά τα περιστατικά ή να εκμεδενιστούν τα περιστατικά συγκεκριμένα. Οπότε από σήμερα η δική μας η κλινική ξεκινάει σταδιακά, ας πούμε, να λειτουργεί ξανά. Και μιλάμε για εκείνη που είναι απέναντι από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση, να σας πω κάτι. Με προβληματίζει πάρα πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εχθές όταν έπαιρνα την πρώτη πτήση για να έρθω στη Λέσβο, τα συναισθήματά μου ήταν πολύ μπερδεμένα. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα τέτοια συναισθήματα δεν τα έχω ζήσει σε άλλα περιβάλλοντα όπου πηγαίνεις και γνωρίζεις ότι υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις όπου πρέπει να διαπραγματευτείς τέτοια θέματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι ερχόμενος στη Λέσβο που έχουμε πάντα με χαρά και είναι πραγματικά μια πολύ πολύ ωραία αίσθηση το να έρχεται κανείς στη Λέσβο, αλλά ήταν πάρα πολύ περίεργη αίσθηση να αισθάνεσαι ότι σε αυτή την
σε αυτή την όμορφη πόλη τη Μυτιλίνη, στο όμορφο νησί, ας πούμε, βλέπεις να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά τα οποία απευθύνονται προς τους συνανθρώπους. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά ήταν περίεργη αίσθηση, αλλά όταν από την άλλη πλευρά όμως βλέπεις ότι αυτό δεν εκπροσωπεί ούτε το νησί, αλλά ούτε την Ελλάδα, και όταν βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κατά αυτών των περιστατικών, εκεί έτσι κι αλλιώς παίρνεις τη στροφή και λες ότι τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Πάντως είναι μια άσχημη εικόνα. Μιλάμε για δύο περιστατικά τελικά ή τρία? Τρία περιστατικά είχαμε. Γιατί είπαμε για το χωριό της Μόριας και για τον Μπλόκο. Ναι, ήταν και ένα περιστατικό το οποίο ήταν στην πόλη της Μυτιλίνης. Στην πόλη. Φορούσαν και οι εργαζόμενοι το διακριτικό των γιατρών χωρίς σύνορα? Όσο αφορά το πρώτο περιστατικό, ναι, γιατί ήταν και με το αυτοκίνητο το οποίο είχε τα διακριτικά των γιατρών χωρίς σύνορα. Τα άλλα, τα δύο όλα περιστατικά όχι, γιατί ήταν η ώρα εκτός εργασίας των εργαζομένων των γιατρών χωρίς σύνορα. Υπάρχει δηλαδή εντοπίζετε κι εσείς μία αποστροφή και με βίαιο τρόπο κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων Σιλίβδιν τώρα στη Λέσβο αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς ως γιατροί χωρίς σύνορα είχαμε δει την ποινικοποίηση αλληλεγγύης από πολύ νωρίς να έρχεται. Είχαμε δει το 2016 όπου είχε ξεκινήσει η ποινικοποίηση αλληλεγγύης όταν η κυβέρνηση προσπαθούσε τότε να θεωρήσει ότι το πρόβλημα για την κατάσταση στα νησιά είναι οι ομάδες της αλληλεγγύης, είναι οι οργανώσεις. Την είχαμε ζήσει όταν κάνουμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, δηλαδή στην Ευρώπη δεν ήταν κάτι καινούριο, παρότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι στην Ευρώπη η αλληλεγγύη ποινικοποιείται. Αυτό που δεν είχαμε ζήσει ήταν αυτά τα περιστατικά βίας. Και αυτό που δεν είχαμε ζήσει, δεν μπορεί να είναι μόνο προς τους γιατρούς χωρίς σύνορα, αλλά και τους υπόλοιπους φορείς. Δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να φανταστούμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Ότι έχουμε καταγράψει πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έτσι και αλλιώς στοχεύουν την αλληλεγγύη, γιατί είναι πολιτικές οι οποίες θέλουν να εφαρμόσουν μια διαφορετικά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων ζώων και το θεωρούν ότι είναι η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αλλά το να έχουμε αυτή τη στιγμή την περιστατικά βίας μέσα στην Ευρώπη ήταν η πρώτη φορά που το καταγράφουμε. Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά σε προβληματίζει. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με μια ρητορική. Δεν ξεκινάνε τα πράγματα έτσι απλά. Και η ρητορική, τους τελευταίους μήνες ακούμε μια ρητορική η οποία να λέει ότι για πολλά ζητήματα η ευθύνη ανήκει στις οργανώσεις. Ναι. Και οι οργανώσεις αυτές παίρνουν μια ονομασία που λέγεται ΜΚΟ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ο κόσμος ο οποίος ακούει και ζει μια δύσκολη κατάσταση, και εδώ πρέπει να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτά τα 4 χρόνια της Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας έχουν κουράσει και τους πρόσφυγες και τους ανθρώπους στα νησιά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισαν να ρίξουν το βάρος και την ευθύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Οπότε στην περίπτωση συγκεκριμένη, όταν κανείς πια έχει κουραστεί από μια τέτοια κατάσταση και όταν κάποιος του λέει ότι η ευθύνη είναι αλλού και είναι οι οργανώσεις αυτές που φταίνε, οπότε δίνει και ποινικοποιεί, όπως παράλληλα δίνει ένα στίγμα και αποδέχεται τέτοιες ενέργειες. Γιατί όταν πια ενημερώνεις τις ελληνικές αρχές και τους ενημερώνεις για τα περιστατικά τα συγκεκριμένα και τα πράγματα δεν αλλάζουν, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεσαι μια κατάσταση συγκεκριμένη. Ναι. Κύριε Βεΐζη, να θυμίσουμε ότι είμαστε στη τηλεφωνική γραμμή με τον Διευθυντή των Προγραμμάτων Γιατρών Χωρίς Σύνορα, για τις επιθέσεις μιλάμε, και θα ήθελα να πούμε τώρα λίγο τι θα σήμαινε αν έκλεινε οριστικά η κλινική απέναντι από το ΚΙΤ της Μόριας που φιλοξενεί 20.000 ανθρώπους, και να το δούμε και λίγο με στοιχεία, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια. Βεβαίως. Καταρχές, έχουμε 20.000 ανθρώπους οι οποίοι, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα και το ζείτε καθημερινά, ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες, είτε φορά τη στέγη τους, είτε φορά τις συνθήκες υγιεινής, είτε φορά τις υπηρεσίες υγείας. Και το λέω υπηρεσίες υγείας γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι, από τον Ιούλιο μήνα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι εισερχόμενοι μέχρι τώρα δεν έχουν πρόσβαση στο ΑΜΚΑ, δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Με ένα νοσοκομείο το οποίο είναι υπερφορτωμένο και ταλαιπωρημένο. Οπότε στην περίπτωση συγκεκριμένη, τι σημαίνει για τους γιατρούς χωρίς σύνορα το να σταματήσουν τις δικές τους δράσεις? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεχόμαστε καθημερινά περίπου 100 παιδιά στην κλινική μας με οξύ προβλήματα, τα οποία συνήθως είναι λοιμώξεις του αναπνευστικού,
δερματολογικά και διάρειες που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες διαβίωσης. Δεχόμαστε παιδιά τα οποία είναι με χρόνια προβλήματα υγείας, όπως και περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Άρα σήμαινε αυτομάτως ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται προς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα υπήρχε δυνατότητα κάλυψης. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πέσουν, να ρίξουν το βάρος τους προς το εθνικό σύστημα υγείας, είτε αυτό είναι στην πρωτοβάθμια είτε είναι στο κομμάτι του νοσοκομείου. Και για μένα προσωπικά το να αποφασίζαν οι γιατροί χωρίς σύνορα τον αποχωρήσουν από τη Λέσβο, καταρχάς ήταν κάτι το οποίο στην ιστορία των γιατρών χωρίς σύνορα θα καταγραφόταν από τα ελάχιστα περιστατικά. Ναι. Όπου οι γιατροί χωρίς σύνορα πρέπει να κλείσουν τη δράση τους, γιατί ο λόγος δεν είναι ότι ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά τους και ότι πετύχαν το στόχο να καλύψουν τις ανάγκες ή παραδώσουν το πρόγραμμα στην κυβέρνηση, αλλά φεύγουν από τη Λέσβο για λόγους ασφαλείας, φεύγουν από την Ευρώπη για λόγους ασφαλείας, και νομίζω ότι εκεί όχι μόνο αφήνεις τους ασθενείς χωρίς γιατρική φροντίδα, αλλά παράλληλα αφήνεις μια μαύρη σελίδα για αυτό που λέγεται Λέσβος, για αυτό που λέγεται Ελλάδα, για αυτό που λέγεται Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ σημαντικό πέρα των υπόλοιπων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή οι 42.000 ανθρώπινες ζωές που έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά πληρώνουν μια πολιτική επιλογή. Μια πολιτική επιλογή η οποία συνεχίζει να παραμένει ίδια. Μια πολιτική επιλογή η οποία στιγματίζει την αλληλεγγύη, και μια πολιτική επιλογή η οποία στην ουσία δεν δίνει λύση, γιατί δεν νοιάζεται για την ανθρώπινη ύπαρξη, για τις κυβερνήσεις τις ευρωπαϊκές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή οι άνθρωποι που είναι στα νησιά είναι απλώς αριθμοί. Ο καθένας, ότι... ναι. Απλά ήθελα να πω, κύριε Βεΐζη, ότι ο καθένας αυτές τις μέρες και εσείς σίγουρα δέχεστε πολλές ερωτήσεις, και εμείς οι δημοσιογράφοι που βρισκόμαστε εδώ, για τις βιοπραγίες και για το αν είναι βίαιοι, για παράδειγμα, οι λέσβοι. Και πάνω σε αυτό που λέτε, συνήθως αυτό απαντάμε, ότι υπάρχει μία κόπωση διαρκής αυτών των 4-5 χρόνων, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, 4 είναι από την νέα συμφωνία, αλλά υπάρχει αυτή η κόπωση και δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα λύση, ενώ ο διχασμός βαθαίνει. Είναι μία πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία, γιατί δεν ξεκινάνε τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Αυτή η κόπωση είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και είναι μια πραγματικότητα. Η κυβέρνηση, αντί να λάβει την ευθύνη και να μπορεί να μειώσει αυτό το βάρος, να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες και να μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα ανθρώπινα, κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να ψάξει να βρει κάπου αλλού ότι φταίει κάτι διαφορετικό. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από τα νησιά. Άρα ενώνουμε τη φωνή μας με τους ανθρώπους στη Λέσβο. Οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από τα νησιά. Ο χώρος που φτιάχτηκε στη Λέσβο ήταν για 3.000 ανθρώπους, για να μείνουν ένα μικρό χρονικό διάστημα να γίνει διαχείριση οποιοδήποτε αιτήματος κτλ. Δεν μπορούν να μείνουν στη Λέσβο 20.000 άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν την καθημερινότητά τους και ζουν στις άθλιες συνθήκες, δηλαδή έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, είναι αυτή τη στιγμή η ζωή τους είναι μια κόλαση για τους ίδιους, και έρχονται αυτό το κομμάτι να πέφτει ως βάρος και στη Λέσβο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, γιατί δεν είναι μόνο στη Λέσβο, αλλά πριν να είμαι στη Λέσβο, πέφτει ένα βάρος το οποίο δεν θα έπρεπε να πέσει. Γιατί δεν θα έπρεπε να πέσει, θα σας πω γιατί δεν θα έπρεπε να πέσει. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν καθρεφτίζει αυτή η κατάσταση τα χρήματα τα οποία έχει λάβει η χώρα, και τα χρήματα τα οποία η Ευρώπη συνεχίζει. Γιατί για την Ευρώπη η αλληλεγγύη δυστυχώς είναι μόνο το να διαθέτω χρήματα. Αλλά εφόσον αυτά τα χρήματα υπάρχουν, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε υπηρεσίες οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων και να κάνουν τη ζωή τους αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι είναι στα νησιά να μην έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να υπήρχε μια τέτοια λειτουργία στο νησί, όπου δεν θα καταλάβαινε κανένας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίπλα μας. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πολιτική εγκλωβισμού. Μια πολιτική η οποία και με το μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται και προτείνεται από την πλευρά της κυβέρνησης με τα κλειστά κέντρα, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν θα λειτουργήσει. Απλά. Ναι. Άρα δεν σωστά το θέτεται, δεν πάνε προς μια λύση που είναι μια λύση πρώτα απ' όλα για την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στο νησί, για την καθημερινότητα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή στη Λέσβο, και εγώ προσωπικά δεν βλέπω σύντομα να υπάρχει κάποια λύση.
Και ξέρετε, αυτό που διαβάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα ανοίγει νέος διάλογος με τα νησιά για τις κλειστές δομές, κάθε άλλο δεν δείχνει πως πάμε προς μία λύση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν ξέρω την άποψή σας για τις κλειστές δομές ή τις δομές κλειστού τύπου. Βεβαίως. Καταρχάς να σας πω ότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν λύσεις συνήθως στα θέματα, γιατί όταν κανείς σκέφτεται ευκαιριακά και δεν σκέφτεται σε μια βάση μιας ανάλυσης που έχει να κάνει με μια στρατηγική, με μια πολιτική για τη μετανάστευση ή για το προσφυγικό, με μια διαχείριση καθημερινότητας που λέει τι θα κάνω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ποια είναι τα βήματα και ποιες είναι οι διαδικασίες. Άρα ποτέ δεν θα υπάρχει μια οργανωμένη, συγκεντρωμένη λύση. Η λύση, ποια είναι η δική μας θέση για τα κέντρα κράτησης. Καταρχάς να σας πω ότι ως γιατροί χωρίς σύνορα είχαμε την ατυχία να βρεθούμε στα κλειστά κέντρα και στην Παγανή και στα κέντρα στον Εύρο, και δουλέψαμε από το 2008 μέχρι το 2014. Αυτό που είδαμε στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας αυτό της Παγανής, είχαμε δει πρώτα απ' όλα τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα κέντρα στην σωματική και ψυχική υγεία. Όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νησιά, 60% καταρχάς είναι γυναίκες και παιδιά. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βίωσει δύσκολες καταστάσεις, έχουν εκτεθεί σε τραύμα και κάτι στις χώρες τους, αλλά κάτι διάρκεια της διαδρομής τους. Φανταστείτε ότι η κράτηση σε κλειστά κέντρα αυτών των ανθρώπων, που το μοναδικό λάθος που έχουν κάνει είναι ότι ζητάνε την ασφάλειά τους, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να γίνει η διαχείρισή τους. Και νομίζω ότι εμείς ως γιατροί χωρίς σύνορα τουλάχιστον είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία της Λέσβου και των άλλων νησιών, όπου έχουν έρθει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουν τη δημιουργία αυτών των κέντρων κλειστού τύπου. Και αυτό που ενώνουμε τη φωνή τους και προς την ελληνική κυβέρνηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι από τα 5 hot spot προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να βρεθεί μια ρεαλιστική και ανθρωπιστική λύση για την καθημερινότητα. Δεν λειτουργούν τα κέντρα κλειστού τύπου. Αυτά τα κέντρα θα είναι απλώς φυλακές, τα οποία θα αυξήσουν τα ταλαιπωρία των ανθρώπων και στην ουσία δεν θα λύσουν το πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο νησί. Η καραμέλα, η οποία μεταφέρει ότι θα γίνει η ζωή καλύτερα με τα κλειστά κέντρα, δεν είναι. Δεν λειτουργεί. Κύριε Βεΐζα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο και ελπίζουμε να γίνει ό,τι πρέπει ώστε αυτή η κλινική να υπάρχει εκεί. Θα μπορούσε να έχει και περισσότερο κόσμο ακόμα, αλλά καλύτερα θα ήταν βεβαίως. Εννοώ η κλινική και όχι το Kit Morgens βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και εγώ ό,τι καλύτερο για όλους τους ανθρώπους στη Λέσβο. Και μακάρι τα προβλήματα κάποια στιγμή να τελειώσουν και εμείς να ερχόμαστε στη Λέσβο απλώς για να σας μιλάμε για άλλες καταστάσεις και να συζητάμε για άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.